σήμερα είναι μια ημέρα διπλής χαράς. Γιορτάζει η Εκκλησία μας, όλα τα μέλη της Εκκλησίας μας, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη της εφαρμογής και της ανάπτυξης του σχεδίου της σωτηρίας των ανθρώπων. Γιορτάζει όμως και η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, την δική της Ανάσταση, τον δικό της Ευαγγελισμό. Μετά από πολλούς αιώνες σκληρότατης και τυραννικότατης σκλαβιάς, οι πατέρες μας με την δύναμη της πίστεως στο Χριστό και με την μεταξύ τους ενότητα αγωνίστηκαν κόντρα στη λογική των τότε κρατούντων και πέτυχαν αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο, ένα πραγματικό θαύμα. Και αυτός ο λαός είναι πλασμένος να υλοποιεί και να πραγματώνει θαύματα στην ιστορική του πορεία, αρκεί να παραμένει προσιλωμένος στα υψηλά ιδεώδη της φυλής μας, που είναι η πίστη, που είναι η φιλοπατρία, που είναι η μεταξύ μας αγάπη, ενωμένος και μονιασμένος να πορεύεται και να μεγαλουργεί και να επιτελεί το θαύμα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Καμαρώσαμε τα παιδιά μας, καμαρώσαμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους στρατιώτες μας, όλους αυτούς οι οποίοι παρήλασαν και γέμισαν τις ψυχές μας με αισθήματα μεγάλης χαράς και εθνικής έξαρσης και υπερηφάνειας. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, μεγάλη γιορτή σήμερα και εθνική βέβαια και θρησκευτική. Κοιτάξτε, 200 χρόνια και κάτι είναι από την Παλαιγενεσία, η οποία επετεύχθη δια των όπλων. Έχουμε 110 χρόνια και κάτι από τότε που διπλασιάστηκε η πατρίδα πάλι δια των όπλων. Πριν από 50 χρόνια ο συντοπίτης σας Εθνάρχης έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα εξυγχρονισμού του κράτους και μας έβαλε στην Ευρώπη. Και τώρα αντιμετωπίζουμε επίσης μια μεγάλη μεγίστη πρόκληση, θα έλεγα, σε ελληνικούς καιρούς. Επιτέλους να ενταχθούμε και εμείς στη χωρία του πυρήνος της Ευρώπης, των χωρών εκείνων που επέτυχαν πράγματι την καλύτερη ποιότητα ζωής που έχει πετύχει ποτέ η ανθρωπότητα. Είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά είναι κάτι που πραγματικά, παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να επιτύχουμε. Είναι καινούργια πρόκληση των καιρών, είναι η πρόκληση των νέων γενεών, είναι η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να επιτύχουμε, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας. Σήμερα είχα την τιμή να εκπροσωπώ τη Βουλή των Ελλήνων σε εορτασμούς εδώ στην πόλη μας, στην πόλη των Σερών, για την επίσκεψη της 5ης Μαρτίου. Είναι γεγονός ότι η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα από τα λαμπρότερα και σπουδαιότερα γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Μια χούφτα Έλληνες, ποτισμένοι από τα νάματα της ελευθερίας, έδωσαν τον μεγάλο αγώνα για την ελευθεριά απέναντι στον Οθωμανικό ζυγό. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μια πολύ σημαντική θρησκευτική γιορτή που στην ουσία αποτελεί την απαρχή της θείας συνανθρώπησης και μας οδηγεί στη ρίζα της πίστης μας. Σήμερα λοιπόν, 2024, 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, η Ελλάδα, μια ισχυρή ευρωπαϊκή δημοκρατία, καλείται να αντιμετωπίσει ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες πολίτες, ενωμένοι πάντοτε κάτω από την σημαία μας και από τα εθνικά ιδανικά, στέκονται όρθιοι και κοιτάζουν υπερήφανα το μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ερές και τους Ερέους. Μόνο περηφάνεια. Περηφάνεια για τα παιδιά μας, για τους μαθητές μας, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους στρατιώτες μας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την μπάντα του Τρίτου Σώματος Στρατού που πραγματικά κόσμησε τη σημερινή εκδήλωση. Θέλω να πω ότι το μήνυμα το σημερινό, το οποίο το οφείλουμε στη γενιά του 21 και σε όλους τους προγόνους μας που έδωσαν τα πάντα και ο δικός μας ο στρατηγός, ο Εμμανουήλ Παπάς, ο οποίος δεν δίστασε να δώσει τα πάντα για τον αγώνα αυτό, για την ελευθερία της πατρίδος, όλοι μας το μήνυμα πρέπει να είναι ένα, ενότητα, ομόνοια, γιατί όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι μπορούν να πετύχουν το ακατόρθωτο. Σήμερα ο Περιφερειάρχης μας, το Αχλαδοχώρη Σερών, θέλοντας να στείλει ένα συμβολικό μήνυμα, παρακολούθησε την παρέλαση των μικρών μαθητών του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, θέλοντας να δώσει και αυτό το μήνυμα ότι η περιφέρεια είναι κοντά και στο τελευταίο χωριό των Σερών, κοντά στα σύνορά μας, και έτσι θα σταθούμε. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους και ελπίζω και εύχομαι πάντοτε η Ελλάδα να προχωράει μπροστά. Οι Έλληνες στα Πανταχού γιορτάζουμε τη διπλή γιορτή της Ορθοδοξίας και της χώρας, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας. Τιμούμε όσο οφείλουμε με σεβασμό και δέος τους αγώνες των προγόνων μας, των ηρώων μας,
του Σεραίου ήρωα Εμμανουήλ Παπά που έδωσαν τα πάντα στον αγώνα για τη δική μας ελευθερία. Οφείλουμε να παραδειγματιζόμαστε από τα ιδανικά και τις αξίες τους στις σύγχρονες προκλήσεις. Η Ελλάδα, οι Έλληνες, προχωρούμε ενωμένοι μπροστά στην πρόοδο. Οφείλουμε, παραδειγματιζόμενοι από τους προγόνους μας, να σφυριλατούμε και να διαφυλάτουμε τις αξίες, τις αρχές, τα ιδεώδη της εθνικής μας ταυτότητας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, σε όλες τις Σεραίες και τους Σεραίους. Χρόνια πολλά σε όλους, στην Ελλάδα μας, στις Σέρες, στη Μακεδονία μας, το διαχρονικό μήνυμα που στέλνει η Παλιγενεσία για την 25η Μαρτίου, μην ξεχνάμε διπλή γιορτή και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, για μια Ελλάδα ανεξάρτητη πάνω απ' όλα, για μια Ελλάδα με προοπτική στο μέλλον. Τα προβλήματα είναι πολλά, οι γεωστρατηγικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη και όλα αυτά που πρέπει να τα δούμε, να αφουγκραστούμε γενικότερα τις ανησυχίες του κόσμου και πάνω απ' όλα να μεταλαμπαδεύσουμε από τους προγόνους μας το ιστορικό πνεύμα και τη φλόγα του ελληνισμού. Μην ξεχνάμε και τον τοπικό μας ήρωα, τον Εμμανουήλ Παπά, που έδωσε τα μάλα για την επανάσταση και την ανεξαρτησία του γένους. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσους σήμερα γιορτάζουν. Να είστε καλά, χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Σέρες. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Σεραίους, σε όλο τον κόσμο, στην Απανταχού Ελλάδα που σήμερα γιορτάζει, έχει βάλει τα γιορτινά της τα γαλάζια με άσπρα, της υπερήφανης σημαίας μας. Να θυμόμαστε και να τιμούμε τους ήρωές μας που μας εξασφάλισαν για το σήμερα αξία και, αξίες και ιδανικά όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα για τα οποία και εμείς πρέπει να επαγρυπνούμε και να είμαστε σίγουροι ότι τιμούμε αυτό που κάνουν οι πρόγονοί μας για μας. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από επετείους που πρέπει να γιορτάζουμε και να τιμούμε. Μεγαλύτερες από όλες οι εθνικές μας επέτειες, 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου. Για την 25η Μαρτίου όμως υπάρχουν δύο λόγοι που πρέπει να βάλουμε προτεραιότητα. Ο ένας είναι ότι η υπέρμαχος στρατηγός, η μεγαλόχαρη, η μάνα όλων των ανθρώπων συνεορτάζει σήμερα μαζί μας. Και το δεύτερο είναι ότι με τον αγώνα των αγωνιστών του 21 δημιουργήσαμε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μας βομβαρδίζουν με δηλώσεις της πολιτικής μας ηγεσίας κυρίως, παχιά λόγια τα οποία επαναλαμβάνονται σε κάθε εθνική επέτειο. Ποιος νέος ακούει αυτά τα μηνύματα? Οι νέοι πρέπει να έχουν τα μηνύματα αυτά να έχουν ριζώσει στην ψυχή τους από την νεαρή τους ηλικία, από την οικογένεια, από το σχολείο. Σήμερα όμως οι νέοι μας δώσαν το δικό τους μήνυμα. Άμες δε γεσόμεθα πολλοκάρονες. Εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς. Μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο στην νεολαία μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η συνέχεια του έθνους μας. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στα Ελληνόπουλα. Είναι το καμάρι και η ελπίδα ολόκληρου του έθνους.